Οι ρωσικές δυνάμεις φυροκοπούν ανελαίητα τον Ντομπάς με σκοπό να το πάρουν ολόκληρο υπό τον έλεγχό τους. Οι βομβαρδισμοί στις περιφέρειες του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ αφήνουν πίσω τους θάνατο και καταστροφή. Завершився 94-й день повномасштабної війни. Ситуація дуже складна, особливо в тих районах на Донбасі і на Харківщині. Ο Ουκρανικός στρατός λέει πως στο Σεβεροντονιέτσκ, στο Λουγκάνσκ δεν έχει πέσει ακόμα. Οι Ρώσοι όμως πλησιάζουν ολοένα και περισσότερο. Άμαχοι που έχουν φύγει από το Σεβεροντονιέτσκ και το γειτονικό Λυσιχάνσκ περιγράφουν τη φρίκη που έζησαν από τις ρωσικές επιχειρήσεις. Στη Μαριούπολη οι εικόνες από το Αζοφστάλ προκαλούν ανατριχύλα. Παντού σωροί ανθρώπων, εγκαταλελειμμένα στρατιωτικά οχήματα των Ουκρανών και πυρομαχικά που άφησαν πίσω τους. Λίγο πιο πέρα, στο λιμάνι της πόλης, δένει το πρώτο εμπορικό πλοίο μετά την πολιορκία. Κραβλή Νοβορωσίσκου Ενβαρσκού Βάζα Τσερνομορσκού Φλότα обеспечили безопасный проход торгового судна в порт Мариуполя. Η προέλαση των Ρώσων στην Ανατολική Ουκρανία γίνεται την ώρα που συνεχίζεται και η συζήτηση γύρω από την χρήση πυρηνικών όπλων. Ο Ρώσος πρέσβης στη Βρετανία δεν βλέπει να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Tactical nuclear weapon in accordance with the Russian military doctrine is not used in conflicts like that at all. So you do not believe that will happen? I don't. Αυτή η εικόνα πάντως προκαλεί τη Μόσχα. Αμερικανικός στρατιωτικός εξοπλισμός φορτώνεται σε ειδικό μεταγωγικό στην Καλιφόρνια με προορισμό την Ουκρανία.